Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε καλούς φίλους από ένα ευρύτατο πολιτικό και κομματικό φάσμα. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Τσόγκα, βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μας δώσετε και την εικόνα σας και εγώ που είστε εδώ. Θα μας δώσετε και την εικόνα σας από όσα έγιναν στη Βουλή και από όσα υπόθηκαν και στους διαδρόμους. Κοντά μας θα είναι σε λίγο και ο κύριος Γιώργος Τήλιος, πρώην υφυπουργός, βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Λάμπρος Ρώσης, γραμματέας μεταφορών και δικτύων από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Και τη Δημοκρατική Συμπαράταση. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Βασίλης Σπύρου, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Ευχαριστώ κύριε Σπύρου. Και ο κύριος Σωτήρης Τζούμας, γνωστός δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα επικοινωνίας. Ευχαριστώ κύριε Τζούμα. Συζητούμε τις εντυπώσεις και τα πολιτικά τραύματα που υπέστη κυρίως η κυβέρνηση, όχι μόνο όμως η κυβέρνηση, από την συζήτηση στη Βουλή, την επεισοδιακή συζήτηση στη Βουλή και την ψήφιση του σχεδίου νόμου, είναι νόμος πια του ελληνικού κράτους για την αλλαγή φύλου. Συμπεριελήφθη, κυρίες και κύριοι, προσέξτε το, και η παράγραφος που αναφέρεται στα παιδιά που είναι 15 ετών. Συμπεριελήφθη και αυτή η παράγραφος τελικά. Κύριε Σπύρου, πώς είδατε εσείς το αποτέλεσμα ως Ένωση Κεντρών? Άκουσα τον κύριο Λεβέντη σε πολύ οξύς τόνους να καταγγέλει την κυβέρνηση. Λοιπόν, πώς είδατε το αποτέλεσμα και τη συμπεριφορά των υπολείπων κομμάτων και τους τρόπους με τους οποίους πολυδιασπάστηκαν ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο χωρίς από πειραματολακίας καμία με την εισαγωγική σου τοποθέτηση. Πραγματικά γίνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα στη χώρα μας καθημερινά. Υπάρχουν άπειρα προβλήματα τα οποία όχι απλά δεν λύνονται, αλλά δεν βελτιώνονται κιόλας. Και σήμερα αντιλαμβάνομαι το επίκαιρο του θέματος, αλλά ασχολούμαστε με ένα νομοσχέδιο το οποίο καταφανέστατα γράφτηκε στο πόδι, να μου επιτρέψετε τον όρο, δεν αξιολογήθηκε ορθά, δεν μελετήθηκε όσο χρειαζόταν. Από το Μάιο στη διαβούλευση ήταν, κύριε Σπύρου. Δεν εισακούστηκαν. Από το Μάιο στη διαβούλευση. Ήταν τόσο πολύ στη διαβούλευση που δεν εκλήθη η παιδοψυχιατρική εταιρεία ως φορέας στις επιτροπές. Σε αυτό έχει δίκιο, κύριε Τσόκα. Πολύ. Έβγαλε ανακοίνωση η παιδοψυχιατρική εταιρεία. Η επιτροπή ανακοίνωση επίσημη. Ούτε φυσικά η Εκκλησία, όπως ορθώς που ούτε η Εκκλησία, λέει ο κύριο Τσούμας, και έχει δίκιο. Γιατί δεν μας ενδιέφερε η γνώμη της Εκκλησίας, από ό,τι φαίνεται, από την οποία δεχόμαστε μόνο τις προσφορές, τη βοήθεια, τη συμπαράσταση, αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ούτε εντός ούτε εκτός εισαγωγικών να συγκυβερνά ή να νομοθετεί ή να ακούγεται. Να συγκυβερνάει η Εκκλησία. Εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών. Δεν θέλουμε να συμμετέχει δηλαδή στην παραγωγική. Πώς στην πολιτική να συμμετέχει η Εκκλησία, γίνονται αυτά τα πράγματα που λέτε τώρα? Κύριε Τσόγκα, σας παρακαλώ λίγο. Είναι θεσμικός παράγων του δημόσιου βίου και μπορεί να έχει άποψη όπως έχει ο κάθε θεσμικός φορέας. Να μεταβάλει την πολιτική μέσα κυβέρνηση. Δεν τη μεταβάλλει, εκφράζει άποψη. Η κυβέρνηση μετά κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και κολοτούμπες. Άποψη εκφράζει η Εκκλησία. Δεν εκλήθηκαν λοιπόν ούτε η Εκκλησία. Και συγχωρέστε μου που θα το πω, αλλά πρόκειται για άκρως υποκριτική συμπεριφορά από τους υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως είπε και ο πρόεδρος, συμμετέχουν σε κάθε θρησκευτικού περιεχομένου εκδήλωση, σταυροκοπιούνται, προσκυνάνε, υποκλίνονται, σέβονται, υπολείπτονται, αλλά αγνοούν τελικώς σε ένα θέμα το οποίο αφορά και την Εκκλησία. Και αν δεν την αφορά άμεσα, τουλάχιστον πρέπει να ακουστεί η γνώμη της. Εν πάση περιπτώσει, εμένα με ενδιαφέρει η ουσία του νομοθετήματος που έφεραν και η υποκρισία που υποκρύπτεται πίσω από αυτό. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθε αυτό το νομοσχέδιο, ο οποίος είναι καθαρά η ψηφοθυρία. Όπως ψηφοθυρία θα σημειωθεί και κάπου στα Χριστούγεννα, όταν θα δοθεί. Ψηφοθυρία και από προσανατολισμός. Να ξεχάσει ο κόσμος αυτό κυρίως. Αυτά που έχει στην πλάτη του. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ψηφοθυρία για τους ΛΟΑΤΚΙ, την κοινότητα αυτή. Πώς? Για την κοινότητα τη συγκεκριμένη που ρυθμίστηκε. Κοιτάξτε, ο πνιγμένος. Ίσα-ίσα, δεν είναι. Θέλω να με ακούσετε και μετά θα με κρίνετε, κύριε Βουλευτά. Αν θα έχετε την καλοσύνη μισό λεπτό, να ολοκληρώσω τη σκέψη μόνο. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Αυτός ο οποίος καταβαραθρώνεται καθημερινά θα προσπαθήσει να στηριχθεί σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα παρουσιάζοντας νομοθετήματα σαν το σημερινό, το οποίο είναι άκρως υποκριτικό. Και δεν θα μπω στην ουσία γιατί αναπτύχθηκε πραγματικά επαρκέστατα σε όλες τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, αλλά θα πω το εξής απλό.
Και σας παρακαλώ να μου απαντήσετε σε αυτό. Μιλούμε για μια συγκεκριμένη μερίδα πληθυσμού, ναι, η οποία ορθώς τοποθετηθήκατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι υποχρέωση μιας ευνοούμενης κοινωνίας, ενός δημοκρατικού πολιτισμού, να προστατεύει την οποιαδήποτε. Τις μειοψηφίες. Την οποιαδήποτε μειοψηφία. Αλλά υποχρέωση να βάζει και προτεραιότητες. Και οι κοινωνικές και εθνικές προτεραιότητες είναι άλλες. Γι' αυτό σας είπα ότι συμφωνώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι θέλω να λύσω ένα πρόβλημα το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η κοινότητα ή ένας άνθρωπος βιωματικού περιεχομένου, όχι επιλογής. Δηλαδή μια δυσλειτουργία, επιτρέψατε μου, την οποία αισθάνεται ασφιχτιώντας μέσα στο σώμα του. Και αυτός είναι ο ορθός όρος, γιατί αυτή την κατάσταση προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να διορθώσει. Και λέει λοιπόν ότι αφού ένας άνθρωπος αισθάνεται ατέριαστος με το σώμα που του έδωσε ο Θεός, η φύση, ό,τι θέλετε διαλέξτε, πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Άρα πάμε όχι στο βουλητικό στοιχείο του σήμερα έχω μία διάθεση, αύριο έχω μία άλλη διάθεση, ότι ασφιχτιώ, ότι πρέπει να το αλλάξω. Και να δεχτώ λοιπόν, πείτε ότι είμαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ κι εγώ, να δεχτώ ότι το νομοσχέδιο λοιπόν κάνει καλά. Δεν θα γίνεται. Αν κάνει, ευτυχώς, αλλά, αν κάνει καλά, αν πράττει σωστά, αν έχει γίνει σοβαρή μελέτη των άρθρων, για ποιο λόγο εισάγει το θεσμό της δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται άσχημα με αυτό που είναι, με αυτό που φαίνεται μάλλον, για ποιο λόγο να αλλάξει γνώμη. Αφού του μία φορά πάρει τη μεγάλη απόφαση και πάρει και αν θέλετε και αυτό το ρίσκο, γιατί και η κοινωνία μας δεν είναι τόσο όρημη και ας μην γελιόμαστε, ωραία τα θεωρητικά, αλλά ένα παιδί 15 χρονών πλέον, το οποίο στην τρίτη γυμνασίου λέγεται Κώστας, και στην πρώτη ηλικίου θα λέγεται Κωνσταντίνα, αν έχετε υποθέσει ή κάση ή τη βεβαιότητα ότι θα αποφευθεί το bullying από τους μαθητές του, επειδή θα αλλάξει φύλο. Πλάνη νυχτρά. Δηλαδή μιλάμε για προχειρότητες, γονατογραφήματα. Στο γόνατο τα γράψανε. Αυτό συνέβη με αυτό το νομοσχέδιο και καθόμαστε και τραβολογείται η Ελλάδα ολόκληρη και το πολιτικό σύστημα. Βορρά. 4 μήνες βορρά, στη διαβούλευση ήταν. 5 πόσο πάει. Και επαναλαμβάνω, σας πήρε 4-5 μήνες και δεν καλέσατε τους δύο πιο σημαντικούς φορείς. Αυτό το που θέλατε να καταργήσετε. Τη διαβούλευση. Ακούστε. Δεν, δεν καλέσατε. Λέτε ότι γράφετε δεν, το πόδι. Μισό λεπτό. Δεν γράφονται στο πόδι. Ξέρετε εσείς πώς γράφετε το πόδι. Μπροστά, κύριε Σπύρο, μπροστά. Σας πήρε 4-5 μήνες και δεν καλέσατε το θεσμό τον οποίο προσπαθήσατε να αποκλείσετε, δηλαδή την επιστήμη και τη θρησκεία την οποία δεν θέλατε να ακούσετε. Να λέτε τα πράγματα πως έχουν ακριβώς για τα 15 έτη, στην, ότι χρειάζεται τη συνένεση της οικογένειας, χρειάζεται επιστημονικό συμβούλιο με ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους. Ναι, ναι. Αυτά τα ξέρετε. Δεν σας έκανε το Αγλαία Κυριακού. Αυτό το παιδόν δεν ήταν αρκετό. Μα αυτό προτάθηκε από την Δημοκρατική Συμπαράταξη και έγινε αποδεκτό και βελτιώθηκε. Τι με ενδιαφέρει τι έκανε η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Κάθομαι και σας ακούω. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το παλιό και το νέο ΠΑΣΟΚ, να τσακώνονται ποιος έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Να φύγετε όλοι να χάσουμε. Είστε πάρα πολύ δημοκράτης και με εκπλήσετε. Ναι, είναι αίτημα, παύλα απέτηση. Ανέχομαι τα πάντα. Είστε φοβικός και λυπάμαι. Αφού δεν είπατε και ομοφοβικός, είμαστε καλά. Σας παρακαλώ πολύ να σταματήσετε αυτή την τραγωδία. Ποια φέρνετε νομοσχέδια. Έχετε καταλάβει που είστε. Λέω για το ΠΑΣΟΚ, ποιο εννοείται, θα μας το πείτε λίγο. Έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει που βρισκόμαστε. Ο κύριος Τσόγκας είναι. Και εσείς θα είστε στο νέο και μάθατε. Έχετε καταλάβει. Εσείς θα είστε στο νέο. Αυτή είστε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Είτε το δέχεστε είτε όχι. Έχετε καταλάβει ότι εμείς δεν φέραμε τα μνημόνια στη χώρα. Ότι εμείς δεν τα υπογράψαμε εμείς. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Ηρεμία, κύριε. Τι να κάνουμε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα, γιατί δεν μπορώ να ακούω. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, Ένωση Κεντρών, ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Παπανδρέου έπεφτε δημοσκοπικά, πώς θα τρελαθείτε. Είχε χάσει την εντολή για να κυβερνά. Ναι ή όχι, ήταν δηλώσει του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι. Ναι ήταν. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Σήμερα που έχει 148, μπορεί να κυβερνάει ο κ. Τσίπρας. Εδώ ρωτάμε, ηθικά. Κάντε πρόταση μορφή. Μα σα λέει, κάντε πρόταση μορφή. Σα το λέει. Κάντε πρόταση δυσπιστία. Το λέει. Σα προκαλεί. Στον κόσμο. Ευθέως σα προκαλώ. Στον κόσμο. Κύριε Τζούμα, ελάτε. Γι' αυτό και εμεί θα αλλάξουμε. Εδώ, ακούστε. Δεν σα αρέσει να γράφετε τη σημερινή την εκπομπή. Ναι, αφήστε το λαϊκισμό. Την εκπομπή θα γράψετε. Αφήστε το λαϊκισμό. Εγώ λαϊκίζω. Εγώ λαϊκίζω. Λοιπόν, εγώ κύριε Τσόγκα. Να πέσει η κυβέρνηση γιατί το λέτε εσεί. Κύριε Τσόγκα, είμαι όλη μέρα στο εργοτάξιο.
Κύριε Τσόγκα, τώρα δεν λαϊκίζει κανένα. Κύριε Τζούμα, ελάτε. Και κάνω Τζούκι, κύριο, συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τον κύριο Τζούμα, τον έχουμε αφήσει άφωνο. Λοιπόν, κάθε μέρα στο εργοτάξιο και την εταιρεία και τις εταιρείες τις κλείνετε εσείς. Τελείωσε η ιστορία. Οι κολοτούμπες τελειώσανε. Και μπορεί να μην το έχετε με δεδηλωμένη συνταγματικά, στον ελληνικό λαό δεν μπορείτε να κυβερνάτε. Όταν λέγατε για τον Παπανδρέου ότι δεν μπορεί να κυβερνά γιατί έπεφτε δημοσκοπικά, με 148 εσείς δεν θα μπορείτε να μπαίνετε ούτε μέσα στη Βουλή. Σιγά μην φοβηθώ η υπερφή σας. Λοιπόν, έρχεται. Και εδώ και πέρα. Κύριοι, βλέπετε να απειλείται η κυβέρνηση από εδώ και πέρα σε επίπεδο υπόστασης κυβερνώσας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Κύριε Σπύρο, εσείς για να κλείσουμε. Κουνιέται η καρέκλα. Κουνιέται η καρέκλα. Ο καθήμενος σε αυτή κουνιέται ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Ρώση. Τι να πω τώρα, με φουντώνει ο κύριο Σπύρου τώρα εδώ πέρα, θα με τρελάνει. Μία τα βρίσκεται με τον κύριο Μητσοτάκη, μία τα βρίσκεται με τον κύριο Τσίπρα. Άμα θέλετε να τα ακούσετε, θα τα ακούσετε. Και μα λέμε ότι είμαστε και το παλιό και το νέο. Λοιπόν, τέλο πάντων, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι εταιρείε κλείνουν. Οι εταιρείε κλείνουν. Ισορροπή. Καλά, κρασία. Λοιπόν. Επιξηρού ακμή. Οι εταιρείε κλείνουν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λοιπόν, ο χρόνο τελείωσε. Τα γεγονότα είναι πολλά. Οι επόμενε μέρε θα είναι κρίσιμε. Καλό βράδυ.